Αγίας και Ιερός Μονιστός της Πασιδονής, Πολιός και Χώρας και τον πίστη υπού των ενωτές του Κυρίου της φιλοσοφίας, της ιατρικής, όμως δεν κατήχαν την απόλυτη αλήθεια. Και γι' αυτό, σαν άνθρωποι έκαναν σφάλματα. Ναι, ήταν σοφοί, ήταν αληθείς, όμως ήρθε κάποια στιγμή που όλα αυτά τα επιτεύγματά τους ξεπεράστηκαν από άλλα επιτεύγματα και ανακαλύψεις άλλων λαών, για να έρθει η στιγμή που και αυτά θα θεωρηθούν παροχημένα και θα αντικατασταθούν από άλλα. Έτσι, καμία δόξα δεν έμεινε επί γης αμετάθετος. Καμία αλήθεια δεν έμεινε σταθερή κατά το ανθρώπινο. Ο πανδαμάτων χρόνος κάλυψε με σκόνη το νέο του χθες με το νέο του σήμερα. Η πεποίθηση ότι η γη ήταν επίπεδος δίσκος αντικαταστάθηκε από την αλήθεια ότι είναι σφαίρα. Ο ουρανός από θόλος γαλάζιος έγινε γνωστό σε εμάς από τις πτήσεις των διαστημοποιείων ότι δεν είναι όπως τον φαντάζονταν οι προηγούμενες γενναίες. Όλα αλλάζουν γύρω μας. Ακόμα και οι κοινωνίες, οι άνθρωποι, οι εξουσίες τους. Κοινό γνώρισμα όμως, αγαπητοί μου αδερφοί, όλων αυτών είναι ότι παρελέψονται. Ακόμα, μα μας βεβαιώνει ο Κύριος. Αλλά τώρα τελευταία ακόμα και οι επιστήμονες ότι η γη που ζούμε σε βάθος χρόνου δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρχει ούτε η ανθρωπότητα. Διότι ίσως αυτοκαταστροφή από την άλογη χρήση των πηγών ενέργειας. Δεν θα υπάρχει ούτε η δυνατότητα επιβίωσης λόγω της αλληλοεξόντωσης και της εχθρικής διαθέσεως του ενός ανθρώπου προς τον άλλον. Εκείνο που θα μείνει στους αιώνας των αιώνων, η μόνη αλήθεια όμως είναι οι λόγοι του Κυρίου, μας διαβεβαιώνει ο Ιησούς Χριστός μας. Εκείνος που θα πιστέψει στους λόγους του Κυρίου, θα τους κάνει βίωμα, φιλοσοφία ζωής και πράξη, τότε αυτός θα ζήσει αιώνια, με Αυτόν ο οποίος ήταν, είναι και θα είναι, δηλαδή ο Τριαδικός Θεός. Λέγει ο σοφός ολομώντας το βιβλίο των Παριμιών, «Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου σύνεσης δε αγαθή, πάση της ποιούση αυτή». Ο φόβος Κυρίου μας λέγει, δηλαδή ο σεβασμός στον Θείο Νόμο και τα προστάγματά του, είναι η αρχή της σοφίας. Είναι σαν ο οδηγός να μην γνωρίζει τα σήματα της τροχέας και να οδηγεί. Έτσι μοιάζει, αδελφοί μου, εκείνος ο άνθρωπος, ο οποίος περιφρονεί τον νόμο και την αλήθεια του Θεού.
Οι λόγοι του Κυρίου ποτέ δεν θα είναι παλαιοί, αλλά σαν γάργαρο νερό θα ξεδιψούν και θα ποτίζουν πάσα ψυχή που αναζητά την αληθινή ζωή και το πραγματικό νόημα της υπάρξεώς της. Πάσα σοφία παρακυρίουμε ταυτού εστίν εις τον αιώνα. Ο σοφότερος των σοφοτέρων Θεός του Σύμπαντος μας λέγει ότι κάποια στιγμή θα παρέλθουν ακόμα και αυτά που νομίζουμε εμείς οι άνθρωποι αιώνιες σταθερές αξίες. Μακάρι πραγματικά λοιπόν είναι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι ακολούθησαν στη ζωή τους τους λόγους του Κυρίου. Ένας τέτοιος άνθρωπος σοφός κατά Θεόν ήταν και ο Άγιος Εφραίμ ο Εξηρίας καταγόμενος, που η Αγία μας Εκκλησία προβάλλει αλλά και τιμά σήμερα. Ο διάκονος Εφραίμ έζησε από το 306 έως το 373 την επίγεια ζωή. Χαρακτηρίστηκε ορθά από τους πατέρες της Εκκλησίας κιθάρα του Πνεύματος. Θεμελίωσε τη Συριακή Εκκλησιαστική Γραμματεία. Πρόβαλε τον ασκητικό μοναχικό βίο θεολογικά. Πολέμησε τους αιρετικούς, εθνικούς και χριστιανίζοντες γνωστικούς και ανεδείχθη ο μεγαλύτερος των ημερών του χριστιανός ποιητής. Έδρασε στις πόλεις της Συρίας και της Έδεσας και υπήρξε αυστηρός μοναχός. Προτίθηκε σε αυτό να γίνει επίσκοπος, όμως ο Άγιος Εφραίμ παρέμεινε μέχρι το τέλος του βίου του διάκονος απλός. Υπήρξε ορόσημο για τη δράση του τη συγγραφική ποιητική, όμως κυρίως διότι τα έργα αυτά δεν παρεκκλίνουν από την ορθή διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ήταν ασυμβίβαστος σε θέματα πίστεως και δόγματος. Αγαπητοί μου αδελφοί, τέτοιους εκκλησιαστικούς πατέρες έχει ανάγκη η Αγία μας Εκκλησία. Δυστυχώς όμως σπανίζουν εκείνες οι περιπτώσεις ανθρώπων όπως ο Άγιος Εφραίμ στις μέρες μας. Έχουμε όλοι οι χριστιανοί ανάγκη να βλέπουμε κληρικούς που έχουν την αγιότητα του βίου αλλά και τη σοφία των λόγων του Χριστού, την απαρασάλευτη και μόνη αλήθεια ως πηξίδα στη ζωή τους. Ας μου επιτρέψετε, τέτοιος κληρικός όπως θέλει ο Θεός που ακολούθησε την αλήθεια το λόγο του Κυρίου με συνέπεια όπως μας λέγει το σημερινό Ευαγγέλιο και μιμητής του Αγίου Εφραίμ αλλά και όλων των Αγίων είναι ο μακαριστός γέροντας πατήρ Σάββας του οποίου σήμερα τελούμε το μνημόσιο. Ακόλουθος των λόγων του Κυρίου, αγκαίρεος την πίστη, γνώστης των αληθιών του Ευαγγελίου αλλά και μιμητής των Αγίων. Έκανε πράξη αυτό που ο ίδιος πίστευε. Ιερεύς αγνός, ιερεύς ασκητικός, γνήσιος, αληθινός, σκεύος εκλογής, λειτουργός του υψίστου, φιλόσοργος πατήρ, ανένδοτος σε επικίνδυνες πνευματικές ακροβασίες, πιστός οικονόμος των μυστηρίων, η γάρη ιεροσύνη τάξη σε κουράνια διακονία, μας λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο δε Απόστολος Παύλος μας λέγει, που και στη μήνη πάλι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος τούτου. Και αυτό επίησε και ο πατήρ Σάββας. Είχε δε αγάπη μεγάλη προς την πατρίδα, όχι με την έννοια του εθνικισμού, αλλά αυτή της υγιού, του υγιούς πατριωτισμού. Αγάπησε όμως αδελφοί μου και τον πάσχοντα άνθρωπο, όπως την όαση της ερήμου πηγαίνουν όλοι να ξεκουραστούν και να ξεδιψάσουν, έτσι και στην έρημο την πνευματική των ημερών μας ανεδείχθη η όαση ο πατήρ Σάββας για πάμπολους ανθρώπους. Άνθρωποι επιτυχημένοι, άνθρωποι του μόχθου, άνθρωποι απλοί ή με υψηλά αξιώματα, στο ιερό επιτραχύλιο του πατέρα Σάββα έβρισκαν ανάπαυση,
επειδή ο μακαριστός πατήρ τους είχε κατέστη εχθρός του, κατέστη εχθρός του μισανθρώπου διαβόλου, όπως σε όλους τους δικαίους, έτσι και στον πατέρα Σάββα, επήλθαν πειρασμοί και θλίψεις, ο χρυσός εν χωνευτηρίο. Ο Πανάγαθος Θεός επέτρεψε τις θλίψεις και τις δοκιμασίες για να ανεδειχθεί έτι περισσότερο η αρετή και η αγιώτης του μακαριστού Πατρός, για να λάμψει μέσα στο σκότος των ημερών μας. Λέγει το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Γρηγορείτε ου, ότι ουκ είδατε ποια ώρα ο Κύριος ημών έρχεται. Σίγουρα, αγαπητοί μου αδελφοί, ο πατήρ Σάββας ήταν στους γρηγορούντας και ουχή στους ραθυμούντας. Γι' αυτό και ο Κύριος τον κάλεσε έτοιμο στους αιωνίους μονάς, όπου αναπαύονται οι δίκαιοι. Ο αγαθός Λεβίτης αποχωρίστηκε εκ του ποιμνίου του για να ενωθεί με αυτόν που όλη του τη ζωή υπηρέτησε με συνέπεια, με θάρρος, με σοφία, την πηγή της αληθινής σοφίας. Ας μη στεναχωρούμεθα τα πνευματικά του παιδιά, οι φίλοι του, οι άνθρωποι που τον αγάπησαν και τώρα απορφωνεμένοι αναλογίζονται τον πρόσχερο χωρισμό. Ο πατήρ Σάββας από καιρό είχε εγκαταλείψει αυτόν τον πρόσχερο κόσμο εν ζωή. Ήταν έτοιμος, κατεκοσμημένος με αρετές και έργα Κυρίου. Δια τούτο και εμείς γίνεστε έτοιμοι, λέγει το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Ζούσε από τη γη τον ουρανό, είχε μνήμη Θεού. Εύχομαι λοιπόν, δια πρεσβειών της υπεραγία μας Θεοτόκου, ο Πανάγαθος Θεός, αλλά και δια πρεσβειών του Αγίου Εφραίμ του Σύρου που η Εκκλησία μας τιμά σήμερα, να ακούει και τα σευχάς του πατέρα Σάββα, του μακαριστού γέροντος, για τη δικιά μας κατά Χριστόν υποδομή ζωής και πολιτεία, ούτως ώστε κι εμείς να γίνουμε μιμητές αυτών των μακαρίων ανθρώπων και της συγκληρονόμου της ουρανού βασιλείας. Αμήν.